Καλημερίζω, καλωσορίζω στο πλαίσιο της εκπομπής τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο, κύριο Βασίλη Σμποκό, με το συνδυασμό «Η Κρήτη μας αλλιώς» και επικεφαλής τον Σπύρο Δανέλη. Κύριε Σμποκό, καλημέρα σας. Τι κάνετε? Καλημέρα σας, κύριε Δουγκεράκη. Μια χαρά. Τον αγώνα. Ο αγώνας είναι συνεχιζόμενος, διαρκής και επίμονος και επίπονος. Γιατί επίμονος και επίπονος και διαρκή στην παρούσα φάση? Κοιτάξτε, είναι η τρίτη εκλογική διαδικασία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στην οποία συμμετέχω, από το Μάιο, το 1 Μαΐου που ήταν οι πρώτες εκλογές, μετά 25 Ιουνίου εθνικές εκλογές και τώρα υποψήφιος στις περιφερειακές εκλογές με την παράταξη Κρήτη μας αλλιώς και το, με την κεφαλή μας το Σπύρο το Δανέλη. Εντάξει, παράλληλα επίπονη και επίμονη οικογένεια. Ναι, σωστά, αυτό, η δουλειά σας είναι. Έτσι. Αυτό αναφέρομαι. Επίπονη και επίμονη, ωστόσο, με αυτό το οποίο που μου είπατε πριν από λίγο, για να σας πω την αλήθεια, το καταλαβαίνω, γιατί είσαστε ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος βγήκατε έξω και με ζητήσατε την ψήφο μου, να το κάνω προσωπικό έτσι για να μην αναφέρω κάποιον άλλον, ζητήσατε την ψήφο μου για τις εθνικές εκλογές δύο φορές, την ψήφο μου τώρα για τις δημοτικές εκλογές και δεν ξέρουμε αν θα την ξαναζητήσετε και τέταρτη φορά, αν θα πάμε σε δεύτερο γύρο, έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, κυρία. Έχει κουραστεί ο κόσμος? Ορίστε, δεν πάμε να... Έχει κουραστεί ο κόσμος? Σίγουρα έχει κουραστεί ο κόσμος. Δεν κουραστήκαμε μόνο εμείς υποψήφιοι, δηλαδή να τρέχουμε. Προσωπικά, βέβαια, το φωνάζω εγώ, εμένα με τρέχουν αυτές οι διαδικασίες. Είμαι μέσα στη πολιτική, είμαι μέσα στα κοινά χρόνια. Αυτές οι διαδικασίες είναι απαραίτητες βάσει και τη νομοθεσία και κάποιοι άνθρωποι πρέπει να συμμετέχουν. Από την άλλη, βέβαια, ότι κουράζεται ο κόσμος, σίγουρα κουράζεται, αλλά ειλικρινά αυτό το λέμε τώρα έτσι ως κάθε φορά όλοι. Έχει κουραστεί ο κόσμος, έχει κουραστεί ο κόσμος. Από την άλλη, βλέπω εγώ ότι υπάρχουν στο νομό Ηρακλείου, με πρόχειρους ας πούμε προηγισμού, μπορώ να πω ότι κατεβαίνουν 3-4 χιλιάδες υποψήφιοι. Mm-hmm. Έτσι. Δηλαδή, από την άλλη, γιατί κούραση εννοούμε, κυρία Δουγεράκη? Βλέπω ένα οργασμό σε όλους τους δήμους για τα δημοτικά. Τα δημοτικά είναι προκρούστης αυτής της διαδικασίας. Mm-hmm. Η επιλογή ένα δήμο για τον δήμαρχο που θα διοικήσει τα επόμενα 5 χρόνια. Τον κάθε δήμο έχει βάλει σε ενέργεια και ταραχτά που λέμε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να μιλάμε από την άλλη. Εντάξει, μήπως είναι τετριμένο γι' αυτό, έχει κουραστεί ο κόσμος. Εγώ προσωπικά σας λέω ειλικρινά ότι είμαι μέσα στην πολιτική, με θρέφουν αυτή η διαδικασία, το επαναλαμβάνω, δεν κουράζομαι εύκολα. Μα είσαι πολιτικό όν, σε γεμίζει αυτή η διαδικασία. Ξέρετε, το είχαμε αφήσει με κύριε Σμποκό και λίγο παραπίσω το θέμα με την ενασχόληση με τα κοινά, και όσο πιο πολύ ασχολείσαι με τα κοινά, νομίζω ότι τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα της ίδιας σου της ποιότητας της ζωής, της ίδιας της αναβάθμισης των έργων και πάει λέγοντας. Ασχολούμαι σημαίνει κάνω και έλεγχο, και αν είμαι αντιπολίτευση κάνω και έλεγχο, δεν το λέω για σας. Και αν είμαι και η αντιπολίτευση μέσα στο κυβερνών κόμμα, είμαι η αντιπολίτευση μέσα στο εκλεγμένο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Κυρία Δουγκεράκη, μην με προβοκάρετε τώρα. Εμείς κατεβάζουμε μία πρόταση διοίκησης Περιφέρειας Κρήτης. Είμαστε η εναλλακτική πρόταση διοίκησης Περιφέρειας Κρήτης. Το εάν για κάποιους, για πολλοί κόσμο έχει κριθεί το αποτέλεσμα. Όχι, δεν εννοούσα αυτό, δεν εννοούσα αυτό. Και γι' αυτό είπα ακόμα και στο εκλεγμένο Περιφερειακό Συμβούλιο να είσαι μέσα και να είσαι η φωνή της διαμαρτυρίας, να μην δέχεσαι απριόρι αυτά που θα πει ο Περιφερειάρχης κλπ. Είναι υγεία, αυτό λέω. Πολύ σωστά το λέτε. Αλλά επειδή υπάρχει και ένα κλίμα γενικότερο, ο Αρναουτάκης έχει κερδίσει από τα πολιτήρια,
Εμείς λοιπόν. Αυτό θα το κρίνει ο καθένας από εμάς και όχι αυτό που λέει ο καθένας αυτή την ώρα. Εμείς, κυρία Δουγεράκη, είμαστε, καταθέτουμε το πρόγραμμά μας και ζητάμε την ψήφο του κριτικού λαού ως εναλλακτική πρόταση διοίκησης στην περιφέρεια Κρήτης. Mm-hmm. Το πρόγραμμά μας είναι δομημένο σε οτιδήποτε απασχολεί την περιφέρεια Κρήτης, την κοινωνία της περιφέρειας Κρήτης. Έχουμε προτάσεις για όλα τα ζητήματα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, γιατί υπάρχει και ένα αζήτημα όσον αφορά το επικοινωνιακό, το οποίο βέβαια έχουμε ευθύνη και εμείς, ευθύνη υπό ποια άποψη έχουμε εμείς την ευθύνη, ότι αργήσαμε ή μάλλον οι διαδικασίες μας οδηγήσανε να μην έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ένα πλάνο επικοινωνίας με τον κόσμο 2-3 μηνών, γιατί ακούστε, εμείς ξεκινήσαμε 3 Αυγούστου τη σύσταση του ψηφοδελτίου μας, σε 27 μέρες έγινε πραγματικά ένας άθλος, 112 άτομα υποψήφιοι σε όλη την Κρήτη μέσα σε 27 μέρες. Και βέβαια και το πρόγραμμά μας που έχουμε συντάξει θα το καταθέσουμε και θα πυκνώσουν οι επαφές μας με τον κόσμο να ζητήσουμε την ψήφο του, γιατί πρέπει να υπάρχει η παρουσία της παράταξής μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο στόχος είναι η διοίκηση της περιφέρειας Κρήτης. Κατανοούμε κάποια πράγματα και εμείς όσον αφορά τα μπλοκ που έχουν δημιουργηθεί από διετίας παράταξης του κυρίου Αρναουτάκη, ο ίδιος προσωπικά από 2 χρόνια έχει ξεκινήσει την προεκλογική διαδικασία, ουσιαστικά ετοιμάζεται εδώ και 2 χρόνια. Οι πρώτοι συμβούλοι πριν 1,5-2 χρόνια έχουν κλείσει και έχει και τη δυνατότητα πολύ περισσότερα, αφού διοικείται την περιφέρεια Κρήτη, να βγάλει προς τα έξω και το έργο, το όποιο έργο έχει κάνει και τις προτάσεις του για τη νέα περίοδο. Τώρα επιπλέον το στηρίζει και η κυβέρνηση, 13 βουλευτές σε επίπεδο περιφέρειας στηρίζουν το Σταύρο τον Αρναουτάκη. Είναι δύσκολος ο αγώνας μας, αλλά εγώ πιστεύω τα δημοκρατικά, αναγκαστικά του, τα προοδευτικά του κρητικού λαού, ότι θα δώσει την ψήφο του, θα στηρίξει την αυτογική πρόταση του Σπύρου του Δανέλη και όλων εμάς των 112 ανθρώπων που είμαστε υποψήφοι υπερκριακή σύμβουση. Κύριε Σμπούκο, είσαστε άνθρωπος του μόχθου, της καθημερινότητας, που το πρωί ξυπνάτε και δεν πάτε για καφέ, αλλά ανεβαίνετε πάνω στο βουνό, γιατί θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να συνεχίσει η παράδοση με το επάγγελμά σας, για να μπορέσετε να βιοποριστείτε εσείς και η οικογένειά σας. Αυτό το οποίο προέχει αυτή την ώρα για την Κρήτη, για την ανάπτυξή της, ως πρόκληση μέσα στην επόμενη πενταετία, που όλοι τη χαρακτηρίζουν μια πενταετία η οποία φέρνει πολλές προκλήσεις. Αλήθεια, για εσάς τι σημαίνουν όλα αυτά και πώς εσείς τα, αν θέλετε, τα υιοθετείτε, πώς εσείς βάζετε τις προτεραιότητές σας? Κυρία Δουργεράκη, θα πρέπει να αποφασίσουμε εμείς οι κάτοικοι στην περιφέρεια Κρήτης τι ανάπτυξη θέλουν. Αυτό δυστυχώς, και ιδιαίτερα όλα αυτά τα 13 χρόνια που είναι ο θεσμός του β' βαθμού της αυτοδιοίκησης, της αιρετής περιφέρειας, δεν υπάρχει ένα σχέδιο συγκροτημένο και προς υλοποίηση προς τα που θέλουμε να το πάμε αυτό. Δηλαδή, πολύ απλά αυτό έχει σχέση και με την πίεση που δίνει το κεντρικό κράτος προς την περιφερειακή διοίκηση, που εκεί πέρα είναι και μία ανέσταση και σε προσωπικό επίπεδο, σε ένας άρχος σας είπα που είναι μέσα στην πολιτική, αλλά και γενικότερα το κλίμα και μέσα στο κομματικό χώρο που ανήκω και οι άνθρωποι που συμμετέχουν, ότι δεν υπάρχει μία περιφερειακή διοίκηση που να σηκώσει ανάστημα απέναντι στο κεντρικό κράτος. Οι επιταγές του κεντρικού κράτους είναι, περνάνε, δηλαδή εγώ αποφασίζω για το τι θα συμβεί στην περιφέρεια Κρήτης και η περιφερειακή διοίκηση δεν έχει κανένα λόγο. Δηλαδή σας λέω πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Υπάρχει ένα προταξικό σχέδιο της Κρήτης. Προσωπικά ήμουνα παρόν εν όμως του κράτους. Ήμουνα παρόν το 2017 που το εισήγαγε η Μακαρίτσα, η Ταλερναράκη
η αντιπεριφερειάρχη τότε. Δεν ξέρω αν έχει τροποποιηθεί από το 17 και μετά. Εγώ συμμετείχα ως αντιδήμαρχος εκπρόσωπος του Δήμου Ανογείων τότε στη συζήτηση. Αυτό χαρακτηριστικά θα λέω για ένα συγκεκριμένο ζήτημα που θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξέρετε τι λέει η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις ΑΠΕ? Λέει ότι η πλήρη ανάπτυξη των ΑΠΕ σε ισχύ στην περιφέρεια Κρήτης, η πλήρη ανάπτυξη είναι σε ισχύ 5.000 ΜΒ. Σήμερα από τα 5.000 ΜΒ έχουν κατασταθεί 2.500 ΜΒ. Η αδειοδότηση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σήμερα που κουβεντιάζουμε λένε ότι είναι από 15 έως 17.000 ΜΒ. Έχουν δοθεί άδειες για να εγκατασταθούν 12 έως 15.000 ΜΒ. Για να αντιληφθεί ο ακροατής μας το νούμερο. Σήμερα είναι 2.500 ΜΒ. Οι άδειες είναι 17.000. Ο σχεδιασμός από κάποια παράκεντρα εξουσίας είναι για 80 έως 100.000 ΜΒ, μπαταριοποίηση της Κρήτης. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την ιστορία, πώς τοποθετείται το Περιφερειακό Συμβούλιο? Ισχύει αυτή η απόφαση που είναι νόμος του κράτους με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου? Το υποστηρίζει? Δεν το υποστηρίζει, κυρία Δουλγεράκη. Εδώ είναι ένα ζήτημα που μας βρίσκει απέναντι. Δεν γίνεται δηλαδή σε περιοχές Natura που έχουν οριοθετηθεί, σε δασικές περιοχές, σε αρχαιολογικές ζώνες, να αποφασίσει το κεντρικό κράτος παρεμβάσεις οικιστικής ανάπτυξης, ξενοδοχεία, και εμείς να κάνουμε τον τροχονόμο απλώς να μην αντιδρούμε? Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο, είναι ζητήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν την πορεία, την κοινωνία της Κρήτης. Εγώ δεν ξέρω αν είμαι ανεκλεγός στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά αν είμαι εκλεγμένος, και αυτά τα ζητήματα θα μας απασχολήσουν και θα τα σηκώσω τα ζητήματα αυτά πολύ ψηλά, γιατί κυρία Δουλγεράκη, όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά θα πρέπει από το σημείο που βρισκόμαστε και όπου πάει το μάτι μας να βλέπουμε τα επόμενα 50 χρόνια. Να λέμε πώς θα είναι αυτό το σημείο που βλέπω τώρα μετά από 50 χρόνια. Και πρέπει πρώτα και κύρια να βάζουμε το ζήτημα του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Βλέπετε, είδατε τι έγινε στη Θεσσαλία. Ζούμε καταστάσεις πρωτόγνωρες σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Και εδώ πέρα θα πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι, τι περιβάλλον θα αφήσουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Μάλιστα. Ζωής πρώτο και κύριο. Είναι ένας από τους τομείς για τον οποίο λέτε εσείς ότι θα πρέπει να έχει λόγο θέση η περιφερειακή διοίκηση, να μπορεί να ορθώνει το ανάστημά της απέναντι στο κεντρικό κράτος. Εκεί περισσότερες αναφορές. Αλλά ξέρετε, όταν έβλεπα λίγο πολύ με αυτά τα οποία και εσείς λέτε από τη δική σας την πλευρά για την υποψηφιότητά σας και γιατί με το Σπύρο Δανέλη βάζετε πραγματικά πάρα πολλούς τομείς στη μέση, επιχειρηματικότητα, κόστος παραγωγής, προϊόντα, παραγωγή, δημόσια, δωρεάν υγεία, παιδεία, αναξιοκρατία, ισότητα, ισοτιμία, ισοπολιτεία. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη βέβαια η κουβέντα μαζί σας, κύριε Σμπόκο. Κυρία Δουλγεράκη, πολύ σύντομα καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να πούμε πολλά σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Θα σας πω πολύ απλά ότι το πρόγραμμά μας είναι δομημένο σε 8 άξονες και αναλυτικά μπαίνουμε στην ανάλυση του κάθε άξονα για τις προτάσεις μας για το πώς σκεφτόμαστε εμείς την Κρήτη μας αλλιώς. Ο πρώτος άξονας είναι ο πολιτισμός. Ο δεύτερος είναι το περιβάλλον, είναι το ποιότητα ζωής, ασφάλεια για όλους. Ο τέταρτος, ο χωρικός σχεδιασμός. Πέμπτος, παραγωγική διαδικασία με γνώση και καινοτομία. Ο έκτο, τουρισμός. Το έβδομο, δίκτυο μεταφορών. Και το όγδο, η περιφερειακή διοίκηση αλλιώς. Αυτά, το πρόγραμμά μας θα δοθεί στη δημοσιότητα και τις επόμενες μέρες. Αύριο, 7.30 ώρα, Λεωφόρος Δημοκρατίας 55, απέναντι από το Εργατικό Κέντρο, θα είναι τα εγγένεια του προεκλογικού μας κέντρου και η παρουσία των υποψηφίων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Καλό όλο τον κόσμο να συμμετέχει, καλό όλο τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθειά μας. Θα υπάρχουν ζητήματα
δομικά που θα απασχολήσουν την επόμενη περίοδο το Περιφερειακό Συμβούλιο, θα πρέπει να υπάρχει ισχυρή παρουσία της παράταξής μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Στόχος, επαναλαμβάνω, είναι η διοίκηση της περιφέρειας. Καταλαβαίνουμε και καταλαβαίνετε πολύ καλά, δεν κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας να είμαστε εθεροβάμονες. Ζητάμε όμως, ο στόχος είναι αυτός και ό,τι καταφέρουμε. Το ό,τι καταφέρουμε, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό μας, τόσο θετικότερο θα είναι για την Κρήτη, για την κοινωνία της Κρήτης αυτό. Η παρουσία μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, από όποια θέση και αν αματάξει ο Νικολαός, μόνο θετικά έχει για την πορεία του. Για τα αυτονόητα που συνεχίζουμε να παλεύουμε ακόμα και σήμερα, κύριε Σμπόκο, έτσι σε ελεύθερη μετάφραση θα το πω. Θα σας ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ουδηράκη, και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να συνεχίσετε. Και απευθύνω και ένα αγκάλεσμα μέσα σας. Δεν είναι παράπονο, αλλά είναι μια πολιτική διαδικασία, κυρία Ουδηράκη, και θα πρέπει να ανοίξουν όλοι τα χαρτιά τους και να επικοινωνηθούν στον κόσμο μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εσείς κάνετε ένα λειτουργήμα. Εντάξει, μπορεί να είναι μια ιδιωτική εταιρεία αυτή που ο εργοδότης σας και να κοιτάζει τα χρήματα, αλλά δεν γίνεται σε μια πολιτική διαδικασία που αφορά το παρόν και το μέλλον του τόπου. Εγώ που ως πολιτικός θέλω να καταθέσω την άποψή μου, τη παράταξή μου και την προσωπική, να μου στέλνει ο άλλος το mail από ραδιοφωνικό σταθμό και από site να μου λέει, για να το περάσω αυτό ως μήνυμα, θα μου δώσεις 200, 300, 500, 1000, 2000 ευρώ. Ευτυχώς, αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Ευτυχώς που οι δικές μας αναφορές δεν είναι αυτό το είδους και το λέτε και εσείς ο ίδιος. Λοιπόν, ο χρόνος τελείωσε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.